Τα άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους ξεκίνησαν από την Ομόνοια και έφτασαν έξω από τη Βουλή, προσπαθώντας να κατευθυνθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Ομάδα διαδηλωτών κατόρθωσε τελικά να φτάσει στην είσοδο της Βουλής, παρά τις δημιουργίες των ΜΑΤ που ήταν παραταταγμένες στην αρχή της οδού Βασιλής Σοφίας. Τελικά η αντιπροσωπεία των ΑΜΕΑ κατευθύνθηκε στην οδό Ηρώδου του Αττικού, μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκε με το διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού Κώστα Μπούρα. Ταυτόχρονα υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του κυρίου Μπούρα ότι η συνάντηση με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Συζητήσαμε όλα τα θέματά μας και συμφωνήθηκαν τα παρακάτω. Πρώτον, πριν την ψήφιση των μέτρων θα υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας. Δεύτερον, ότι βρίσκονται σε συζήτηση για να μην υπάρξουν περικοπές στα επιδόματα αναπηρίας, καθώς επίσης και στις συντάξεις αναπηρίας. Και ζητήσαμε να μην υπάρξουν περικοπές και για τους εργαζόμενους με αναπηρία στο δημόσιο και τους γονείς και κηδεμόνες αυτών και τις φοροαπαλλαγές. Παράλληλα ζητούν να μην καταργηθεί καμία ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση μέχρι να καταρτιστεί αντικειμενικά δίκαιο προοδευτικό ενιαίο φορολογικό σύστημα όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν. Δεν έχουμε δουλειά. Εγώ νοσηλεύομαι κάθε 15. Δουλεύω στο Δήμο Ηλιούπολης 8 χρόνια με συμβάσεις έργου. Τώρα είμαι με δικαστική απόφαση. Πείτε μου σε ποια δουλειά μπορώ να δουλέψω εγώ εάν δεν είναι κάτι δημόσιο ή κάτι. Τα άτομα με αναπηρία κάνουν λόγο για οικονομική εξαθλίωση των ιδίων και των οικογενειών τους και εξαιτίας της κατάργησης κοινωνικών παροχών όπως το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, η επιδότηση του ενοικίου και τα ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια.